Δόξα στο Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για μια ακόμη φορά, γιατί επέτρεψε και είμαστε στον οίκον Του. Νικήσαμε και ήρθαμε σήμερα. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριος να αναλάβει το λόγο που θα ακουστεί, να μην μιλήσουμε εμείς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, αισθάνομαι πλήρως αδύναμος. Γι' αυτό να προσεύχεστε να μιλήσει ο Κύριος. Θα ήθελα να ανοίξουμε στη σελίδα 1037. Είναι προς Εφεσίους, επιστολή, κεφάλαιο στίγμα και εδάφιο 11. Προς Εφεσίους 1037, κεφάλαιο στίγμα και εδάφιο 11. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίες του διαβόλου. Αμήν. Θα ήθελα να φύγουμε όλοι μας σήμερα με ένα μήνυμα. Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Ο Θεός σε αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βάλ το καλά μέσα στην καρδιά σου αυτό απόψε. Ό,τι και να έκανες, ό,τι σφάλμα και να έκανες. Και το μετανιώνεις τώρα. Και λες, τι έκανα πάλι. Ό,τι είναι αυτό που σε πήγε πίσω, μάθε ότι από τη στιγμή που μετανοείς και συναχωριέσαι, ο Θεός είναι έτοιμος να σε αγκαλιάσει και να σε κάνει πάλι δυνατός. Και σε αγαπάει. Πολύ σε αγαπάει. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τι έκανε, έδωκε τον Υιόν αυτού, για να μην απολυστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δόξα στο Θεό. Και τον δεχτήκαμε με τη χάρη του Θεού, όσοι δέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και τώρα είμαστε, και τώρα κατά χάριν πιστεύουμε. Κατά χάριν, όχι εξ ημών για να καυχηθούμε, αλλά κατά χάριν είμαστε σε σωσμένοι. Για της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από εμάς, αλλά είναι Θεού το δώρο. Πολύ σε αγαπάει ο Θεός. Μην απαγοητεύεσαι, μην μένεις πίσω, μην λες τι έκανα, δεν αξίζω εγώ. Αυτό θέλει ο διάβολος να... Σε αυτή την κατάσταση θέλει ο διάβολος να σε φέρει. Αλλά πες εγώ θα αποχωρήσω με τον Χριστό για της πίστεως. Έχω πάρει απόφαση θανάτου και θα ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Και θα ήθελα να πω κάτι επίσης. Όπως οι γονείς μας, ο πατέρας μας, η μητέρα μας, ενδιαφέρονται για μας και μας προσέχουν, μας φροντίζουν, κατά τον ίδιο τρόπο και ο ουράνιος πατέρας, για του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, φροντίζει και εμάς. Όπως μας λέει ο πατέρας μας ή η μητέρα μας, ντύσου, και θα πω γιατί το λέω αυτό, ντύσου, θα κρυώσεις, βλέπεις το παιδί σου χωρίς μπλούζα. Ντύσου, πού πας έτσι, βάλε μια μπλουζίτσα, κάνει κρύο έξω. Και άμα κάνει πάρα πολύ κρύο, βάλε και ένα πουλόβερ, ένα φούτερ. Και άμα κάνει πάρα πολύ κρύο, βάλε και το μπουφανάκι σου, θα κρυώσεις. Γιατί για να σε προστατεύσει, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Μην κρυώσουνε, μην πάθουνε ζημιά. Και άμα κάνει παγετός, βάλε και το κασκόλ, βάλε και το σκουφάκι, κάνει πάρα πολύ κρύο. Πού βγαίνεις έτσι. Και άμα τα παιδιά μας είναι άσεμνα αντιμένα, πού πας έτσι, θα πας έτσι εκκλησία ή έξω, βάλε κάτι πάνω σου. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός έρχεται σήμερα και μας λέει ενδύθητη. Ο πατέρας μας, ντύσου παιδί μου. Και έχει μέσα στο Λόγο του Θεού πολλά ενδύθητη. Ενδύθητη τον Κύριον Ιησού Χριστό. Και μη φροντίζεις περί της σαρκώσης το να εκτελείς τας επιθυμίας αυτής. Ενδύσου σπλάχνα εκτήρμον, ως τέκνα αγαπητά, σπλάχνα εκτήρμον. Ενδύσου ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Ενδύσου. Ενδύσου τα όπλα του φωτός. Πού πάω χωρίς τα όπλα του φωτός. Ενδύθητη τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέδα κατά Θεόν, εν δικαιοσύνη.
Απεκδίστητη, όπως λέμε εμείς, βγάλ' το αυτό το ρούχο, δεν είναι καλό σε σένα. Απεκδίστητη το παλαιόν άνθρωπο. Κατά τας ποτέρας, κατά την ποτέρα διαγωγήν. Των φθυρώμενων, κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Απεκδίστητη και ντύσου. Και σήμερα έρχεται και μας λέει κάτι. Ενδίθητη την πανοπλία του Θεού. Που είναι η ζώνη, που είναι με την αλήθεια, που είναι η συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια. Το θώρακα της δικαιοσύνης, που είναι το θέλημα του Θεού, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου, υποδεδειμένο στους πόδας, με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, που είναι η στάση της ζωής μας, ο τρόπος της ζωής μας, που ομολογεί το Χριστό. Η ασπίδα της πίστεως, που είναι η ακλόνητη μας εμπιστοσύνη στο Θεό. Η περικεφαλαία της σωτηρίας, που είναι η εναγίου πνεύματος βεβαιότητα ότι έχουμε σωτηρία εμπερικώς. Και η μάχαιρα του πνεύματος ή της συνολόγος του Θεού. Και το αρχαίο κείμενο λέει το ρήμα του Θεού, δηλαδή υποφορικός λόγος. Και όλα αυτά, τα εξαρτήματα της πανοπλίας αποκτούνται δια της προσευχής. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό. Είτε κάνει ζέστη, είτε κάνει κρύο, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε χιονίζει, είτε βρέχει, είτε έχει καύμα, είτε είναι μέρα, είτε είναι νύχτα. Εν παντή καιρό. Μετά πάσης προσευχής και διαίσεως διά του Πνεύματος του Αγίου. Και γιατί να φορέσω αυτή την πανοπλία, ρωτάει τώρα τον μπαμπά του το παιδί. Γιατί, Θεέ μου, να το φορέσω? Είναι τόσο σημαντικό να το φορέσω? Ναι, παιδί μου. Για να σταθείς εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος περιτριγυρίζει, ζητών τίνων να καταπεί. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και θέλει να μας πλανήσει. Πώς θα τον πλανήσω τον Μανώλη, πώς θα την πλανήσω τη Μαρία, πώς θα τον πλανήσω τον Τζεφ, πώς. Και περιτριγυρίζει να δει ένα παράθυρο. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε τόπο στον διάβολο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε την πανοπλία του Θεού. Χωρίς πανοπλία δεν μπορούμε να νικήσουμε τον διάβολο. Έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Άνεφε μου, λέει, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τίποτα. Μα δεν μπορώ εγώ να έτσι. Έχω σοφία, έχω σύνεση. Είμαι γενικός εκφύσεως άνθρωπος. Χωρίς τη δύναμη του Θεού, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Έχουμε ανάγκη τον Θεό. Και λέει, ντύσου τώρα την πανοπλία. Για να δυνηθείς εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Και τώρα αναρωτιέμαι εγώ, ποιες είναι οι μεθοδίες του διαβόλου, για να ξέρω πώς να προφυλαχτώ. Καταρχάς, ο διάβολος, μία από τις τρεις από τις μεθοδίες που μπορώ να σκεφτώ τώρα, είναι να σε ρίξει στην αμαρτία. Στην πορνεία, στη μοιχεία, είτε δια σκέψεων, είτε δια των οφθαλμών, είτε ακόμα αντί από πονηρών θεαμάτων, ο Θεός να μας φυλάει. Να σε ρίξει εκεί και να σε δέσει. Είτε να κοτσομπολεύεις, να κρίνω και να κατακρίνω τον αδελφό μου. Ξέρεις τι έκανε αυτός, πού να στα λέω. Έλα εδώ, Τζεφ, έλα εδώ, Τάδε. Ξέρεις τι έκανε η Τάδε. Έκανε αυτό. Α, γιατί, και δεν έρχεται και η εκκλησία. Και αρχίζει μια. Και γινόμαστε κατήγοροι των αδελφών ημών. Ενώ ένας είναι ο κατήγορος, ο διάβολος. Δεν θα μοιάζουμε στον διάβολο, στον Χριστό να μοιάσουμε. Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Η αμαρτία είναι θάνατος. Και εκεί θέλει ο διάβολος να μας φέρει. Σε αυτή την κατάσταση να είμαστε μόνοι μας στην αμαρτία. Στο θάνατο δηλαδή. Αλλά εμείς επιλέξαμε τη ζωή που είναι ο Χριστός. Δεν θα στερεωθεί ο άνθρωπος δια της ανομίας, λέει στη γραφή, στις παροιμίες. Εγώ θα κάνω αυτό και θα στερεωθώ και στο τέλος θα σταθώ. Όχι, δια της ανομίας δεν θα στερεωθείς. Δεν στερεώνεται, αυτό να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Δεν στερεώνεται ο άνθρωπος δια της ανομίας. Και να το πω καλύτερα, δια της αμαρτίας. Και πώς στερεώνεται? Και άλλο λέει, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος, και να το πάμε πνευματικά. Ποιος οίκος? Αυτός ο οίκος, το σώμα μας. Δια της σοφίας, δια του Λόγου του Θεού που είναι σοφία, που μας δείχνει πώς, ποιο ακριβώς είναι το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η σοφία.
και γεμίζουμε με το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου είναι η σοφία. Έτσι οικοδομείται αυτό το σώμα. Και πώς στερεώνεται, γιατί λέει, για τη σοφία οικοδομείται 20 και για τις συνέσεως στερεώνεται. Πώς ακριβώς να πράττω το θέλημα του Θεού. Έτσι θα στερεωθώ. Και αλλού λέει πάλι στον Ιώβ, η αποχή από του κακού είναι η σύνεση. Αφού μάθω πώς ακριβώς να εκτελέσω το θέλημα του Θεού, έτσι και απέχω από το κακό. Αν δεν μελετάω το λόγο του Θεού, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και το λέω, όλα αυτά τα λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Πάντα. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Με την αμαρτία δεν προχωράμε. Εάν εγώ σπέρνω στη σάρκα, θα θερίσω φθορά. Εάν όμως περπατάω κατά το πνεύμα, δηλαδή κατά το θέλημα του Θεού, δεν θα εκπληρώνω το θέλημα της σαρκός. Είπαμε, μία από τις μεθοδίες του διαβόλου είναι να σε ρίξει στην αμαρτία. Το άλλο είναι να σε απομακρύνει από το Κύριο. Και πώς απομακρύνει τον άνθρωπο από το Κύριο? Τον απομακρύνει πρώτα απ' όλα από το λόγο του, που είναι ο Χριστός, έτσι. Τώρα να διαβάσω, τι να διαβάσω? Πόσο καιρό έχεις να διαβάσει? Ένα μήνα, λέω παράδειγμα. Μη γέννητο όμως. Και βλέπεις τον άνθρωπο να δυνατίζει. Και αυτό λέει, υφανίστη ο λαός μου δια έλλειψη γνώσεων. Γιατί άφησε το λόγο του Θεού. Εκεί που ήξερε το λόγο του Θεού και κατοικούσε ο λόγος του Χριστού μέσα του με τα πάση σοφίας, τώρα αδυνάτησε. Είναι σαν τώρα να λέω εγώ, να με βλέπετε εμένα που είμαι έτσι εμένα, οποιονδήποτε. Ένας καλοφτιαγμένος στο σώμα. Ή γεματούλης, ή κανονικός, απλός. Και μετά από 1-2 μήνες με βλέπετε αδύνατος. Αδύνατος. Από 80 ή 90 κιλά έχω φτάσει τώρα 30 κιλά. Λες, ποιος είναι αυτός? Ο Μανώλης νομίζω είναι. Μανώλη, πώς έγινες έτσι? Χάλια έγινες, αδυνάτησες. Μα δεν τρως. Εντάξει. Δεν έχω να φάω τώρα. Πόσο καιρό έχεις να φας? Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. 1 μήνα, 2 μήνες, 3. Χάλια έγινες. Πρέπει να το έξω γρήγορα να φας. Φαίνονται και τα κόκαλά σου να πούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Φαίνεται. Τι είναι αυτά? Και του κάνεις ένα έτσι, του Μανώλη, πετάγεται. Γιατί δεν έχει πια δύναμη. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν έχει δύναμη. Φυσάει ο άνεμος, τον παίρνει όπου να είναι. Γιατί δεν μπορεί, είναι αδύνατος. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν δεν μελετάω το λόγο του Θεού, γι' αυτό λέει, επιποθήσατε το λογικό άδωλο γάλα, ως τα νεογέννητα βρέφη. Έχετε δει τα μωράκια, συνέχεια κλαίνε. Άμα τους δώσεις γάλα, ησυχάζουν. Μετά ξανακλαίνε. Μα τι θέλει, γάλα. Έτσι ήταν και η Φραντζέσκα, έτσι είναι και η ανιψιά μου η Λιδία τώρα που βλέπω. Βγάζει μια κραυγή, τη δίνει και ο Τζέφι ή η Μαρία, μα βγαίνει γάλα, ησυχάζει. Και λέω, κοίτα να δεις, wow. Και θυμάμαι με τη Φραντζέσκα εγώ όταν... ησυχάζει με το γάλα, ε. Και εμείς, η ψυχή μας έχει ανάγκη το γάλα, που είναι ο λόγος του Θεού. Και αν δεν το τρώμε, δεν αναπαύεται. Και έχουμε όλο νεύρα. Και λες, Μανώλη, κάποτε ήσουν απράος, ήσυχος, όλο μίλαγες για τον Χριστό. Όλο έλεγες εμπειρίες, σε πειράζαν οι άλλοι, σε έλεγες δόξα στον Θεό. Τώρα συνέχεια νευριάζεις, λέω παράδειγμα. Ανοίγεις το στόμα σου και φοβόμαστε. Κρίνεις, κατακρίνεις, εξουθενείς, φωνάζεις, αυταδιάζεις. Φοβόμαστε μόνο που σε βλέπουμε. Γιατί δεν έχει πια το λόγο του Θεού μέσα του, που τον ελέγχει πας σαν αμαρτία. Πας να αμαρτήσεις, οπ, σε σταματάει το εδάφιο. Γι' αυτό θέλει ο Χριστός να μελετάμε, να επιποθήσουμε το λογικό άδωλο γάλα. Μας απομακρύνει από το λόγο του Θεού. Δεύτερον, να μας απομακρύνει και από την προσευχή. Γιατί μέσα στην προσευχή ενδιούμαστε δύναμη εξύψους. Να άλλο ένα αντίσημο. Ενδύθει τη δύναμη εξύψους. Αν όμως δεν πάω στην προσευχή και έχω απομακρυνθεί, εντάξει, από την προσευχή απομακρύνθηκα, δεν απομακρύνθηκα από τον Χριστό. Μα τον Χριστό η προσευχή το συναντάς. Δεν γίνεται να λες ότι
Εγώ είμαι με τον Κύριο και δεν πάω και να προσεύχομαι στο ταμείο μου, να αποκτήσω έτσι μια σχέση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς θα οικοδομήσω τον εαυτό μου? Με τις γλώσσες. Με τις γλώσσες, οι αγνώσεις, να γλωσσολαλούμε, αδέλφια μας. Δηλαδή, στην προσευχή, ή όταν ερχόμαστε εδώ ή στο ταμείο μας, να αφήνουμε τις γλώσσες. Είναι προσευχή που ούτε ο διάβολος δεν την καταλαβαίνει. Φανταστείτε αν ο Θεός είπε και έγιναν τα πάντα, ο Θεός είπε να γίνει το φως και έγινε. Τι να πω, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Δηλαδή, σε ποιον Θεό πιστεύουμε, αδελφοί? Ό,τι έγινε, έγινε με το λόγο του Θεού. Τα αστέρια εκεί, οι άνθρωποι δοξάζουν, αυτός ο πλανήτης, αυτό, πώς γίνεται, η σελήνη. Και όλα τα έκανε ο λόγος του Θεού, ο πατέρας σου. Δια του λόγου του, εν πνεύματι Αγίω. Και η προσευχή που βγάζει εσύ ξένες γλώσσες έχουν δύναμη. Είναι λόγια Θεού, είναι προσευχή Θεού. Και δεν θέλω ο διάβολος, γιατί ξέρει ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες να τον νικήσεις. Όχι εσύ προσευχή πάλι, χάζεψε κάπου αλλού, σε θεάματα, ακούσματα, σε άλλα πράγματα, άλλες αγάπες. Όχι την προσευχή πάλι, όχι το λόγο του Θεού. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί και ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί. Γι' αυτό να καθόμαστε και στην προσευχή. Ο Θεός να μας βοηθάει βέβαια, γιατί και εγώ είμαι λίγο ελλειπής σε αυτό. Θυμάμαι πριν μια εβδομάδα ήμουν έτσι σε μια αδυναμία. Αισθανόμουν έτσι πολύ αδύναμος και μου μίλησε ο Θεός την προηγούμενη Πέμπτη. Εγώ βέβαια έκανα συνεισφορά, μετά πήγα πάνω. Και έρχεται ο αδελφός ο Γιώργος, μου λέει: Βρήσου, μίλησε ο Κύριος, το άκουσες? Και μου είπε τι μου είπε. Και η Μαρία το ίδιο. Και ξέρετε πόση χαρά πήρα. Είχαμε και με το lockdown τώρα και όλα αυτά, δεν μπορούσαμε έτσι την εκκλησιαστική προσευχή και αυτά, αλλά μου μίλησε ο Κύριος και το είχα ανάγκη. Είχε πολύ καιρό να μου μιλήσει. Ξέρετε πώς έφυγα από την εκκλησία? Για σκεφτείτε να μην ερχόμουν εκκλησία. Να έλεγα: τώρα έχω μια σειρά να δω τώρα. Τι εκκλησία? Εντάξει, θα πάω αύριο στην νεολαία. Ή την Παρασκευή, γιατί τότε ήταν Πέμπτη. Ήρθα στην εκκλησία και με ευλόγησε ο Θεός. Γι' αυτό να μην παραλείπουμε, γιατί δεν ξέρεις πότε είναι η μέρα που θα σε επισκεφτεί ο Κύριος. Μα κάθε μέρα δεν με επισκέφτεται. Μια μέρα θα είναι πιο ιδιαίτερη. Μην χάνουμε τις ευλογίες. Μην αφήνουμε την εκκλησία. Και ένας άλλος τρόπος που θέλει ο Κύριος να σε απομακρύνει είναι από την εκκλησία. Αυτό ήθελα να πω. Μα τώρα εντάξει και στην εκκλησία είναι έτσι, είναι το άλλο. Αρχίζει τώρα και σου βάζει λόγια για να μην έχεις εκκλησία. Και αυτός ο αδελφός σου μίλησε άσχημα και ο άλλος έτσι, και ο αδελφός ο Γιώργος και δεν τα λένε καλά και αρχίζει και βλέπει όλο. Όλοι φταίνε εκτός από μένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι αδελφιά, μην αφήνουμε την γίνει το σπίτι μας. Εγώ ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το λόγο που μου είχε πει ο αδελφός ο Γιώργος όταν πριν βαπτιστώ εν ύδατη. Που ήμασταν στο δωμάτιο εκεί μέσα. Πότε ήταν? 22 Φεβρουαρίου του 2004. Και μου λέει: Καλώς ήρθες στο σπίτι του πατέρα σου. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά εκείνη την ώρα μπαίνει εν δυνάμεις μέσα στην καρδιά σου. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι το σπίτι μας. Αλληλούια. Τι ωραία, Και θέλει από όλα αυτά ο διάβολος να μας απομακρύνει. Από την εκκλησία, από την κοινωνία μεταλλήλων. Τώρα πού να πάω τώρα? Με κάλεσε ο Τάδε. Εντάξει. Όλο λένε εμπειρίες και εμπειρίες. Μας βάζουν να λέμε εμπειρίες. Και εγώ δεν έχω και ντρέπομαι. Όχι. Να πας. Να σε οικοδομήσει ο Κύριος. Εγώ πήγα την Τρίτη σε μια κοινωνία που κάνανε κάποια αδέλφια. Ξέρετε πώς έφυγα? Έφυγα συγκλονισμένος από την αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς. Πώς εργάζεται. Έλεγαν κάποια αδέλφια εμπειρίες και έλεγα πώς εργάζεται στη ζωή μας. Μα τόσα χρόνια, 17 χρόνια, δεν το ξέρεις Μανώλη? Ναι, αλλά κάθε μέρα θαυμάζω και δοξάζω το Θεό. Μην ξεχνάμε την ημέρα των μικροπραγμάτων. Είναι δυνατόν τώρα? Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα ξεχάσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε την πανοπλία. Να μας απομακρύνει από το λόγο του, από την προσευχή, από την εκκλησία και από την κοινωνία μεταλλήλων. Έτσι απομακρύνει το άνθρωπος από τον Κύριο. Και τέλος, μία από τις μεθοδίες του διαβόλου είναι να σε εκφοβήσει. Αν ξαναπάς στην εκκλησία, λέμε τώρα ένα ζευγάρι, ο ένας είναι πιστός, ο άλλος δεν έχει ακόμα πιστέψει. Αν ξαναπάς στην εκκλησία, χωρίζουμε. Ο άλλος τρομάζει τώρα. Μα είναι καλά εκεί. Αν ξαναπατήσει εκεί, θα σε πλακώσω. Και ο άλλος θα με πλακώσει.
θα σε διαλύσω. Τρομάζει. Θα με διαλύσει. Αμάν, δεν με έχει διαλύσει ποτέ. Τι έπαθε τώρα, λέει η γυναίκα, ας πούμε. Και ανοίγει τα μάτια έτσι, ξέρεις, ο διάβολος, έτσι να σε εκφοβήσει. Θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό. Αυτό είναι με ψέμα, δεν είναι για να με εκφοβίζει να μπω στην εκκλησία. Ήταν με ψέματα, γιατί και αυτό. Αν δεν πεις ψέματα, θα πάθεις αυτό. Αν δεν πεις ψέματα στη δουλειά, θα σε απολύσουμε. Και εγώ ήμουν στο στρατό και ήμουν θαλαμοφύλακας. Και ήταν κάτι της στρατονόμιας, γιατί ήμουν στο τάγμα στρατονομίας και είχαν αργήσει να πάνε στη φορά εκεί που κάνανε. Και λέει, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, πού είναι ο τάδε? Και λέω εγώ, και εγώ τους έβλεπα που ετοιμαζόντουσαν και γελάγανε. Και μου λέγανε, μην πεις ότι είμαστε εδώ, μην το πεις. Και εγώ ήμουν, ω, μα δεν θα πω εγώ ψέματα. Μην πεις αλλιώς. Και λέω, δεν είναι εδώ, φύγανε. Κύριε Μπαϊκούλα, πού είναι η τάδε, ξαναρωτάει. Και αυτοί γελάγανε και κατεβαίνανε και λέγανε, γεια. Δεν είναι εδώ, φύγανε. Σε ξαναρωτάω, κύριε Μπαϊκούλα, πού είναι. Δεν ξέρω, φύγανε, λέω. Και συναχωρήθηκα τόσο πολύ που είπα ψέματα. Αυτό έγινε τότε, όταν ήμουν φαντάρος. Και μετά, την άλλη μέρα, τους πιάνω όλους και τους λέω, ψέματα για χατήρι σας, εγώ δεν ξαναλέω. Εγώ πιστεύω στον Χριστό και ψέματα δεν λέω. Όποιος με ξαναβάλει να πω ψέματα, δεν θυμάμαι και τι είπα. Το καταλάβατε αυτό. Ψέματα εγώ δεν ξαναλέω. Και ύψωσα και λίγο τη φωνή. Γιατί είχα απευθύνει, είχα συναχωρηθεί με τον εαυτό μου. Και λέει, τι, δηλαδή, άμα σου πούμε να πεις ψέματα, δεν θα πεις. Όχι, λέω, δεν θα πω ψέματα. Και πετάγεται ένας και μου λέει, μαύρο φίδι που σε έφαγε, έτσι και πεις την αλήθεια μια μέρα. Λέω, αμάν, λέω. Πήγα στην εκκλησία συναχωρημένος. Θυμάμαι, το είπα στον Γιώργο του Δούκα τότε. Μου λέει, μη φοβάσαι, τίποτα δεν θα πάθεις. Ξέρεις, γιατί ήταν και στρατιωτική αυτή. Και μετά πιάνω τον Μιχάλη τον Παπα-Νικολάου και λέω, Μιχάλη, αυτό και αυτό. Μου είπανε. Μου λέει, ένα ήρθε και μου λέει, μαύρο φίδι που σε έφαγε άμα πεις αυτό. Και μου είπε κάπως. Και σαν να τον πλήρωσε ο Θεός τον Μιχάλη με πνεύμα Άγιο και μου λέει, τίποτα δεν θα πάθεις. Το ακούς Μανώλη, τίποτα δεν θα πάθεις. Ούτε μια τρίχα δεν θα φύγει από το κεφάλι σου. Σου λέω, στο όνομα του Χριστού δεν θα πάθεις τίποτα. Και εγώ τον άκουγα και δεν μπορούσα να πω, αμήν, μίλαγε, είχε πιάσει φωτιά. Και λέω, πω Μαρία, έγινε αυτό και αυτό. Την άλλη μέρα στο στρατό, ξέρετε τι έγινε. Σαν να μην έγινε τίποτα. Μου μιλάγανε σαν να μην έγινε τίποτα. Πήγαμε και περίπολο μαζί. Και απορούσα και λέω, αυτά είναι οι απειλές του διαβόλου. Αλλά άμα πάρουμε απόφαση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Κύριος τα ισοπεδώνει όλα. Έχουμε έναν δυνατό μπαμπά. Έχουμε έναν δυνατό μεγάλο αδελφό. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Για να είσαι σήμερα εδώ πέρα και να απολαμβάνουμε τα μεγαλεία του. Αλληλούια. Γι' αυτό και λέει παρακάτω πριν τελειώσω, πόση ώρα έχω, ναι. Λέει, διότι υπάλλημον, δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα, δεν είμαι ανθρώπους. Ξέρεις τι μου κάνει ο τάδε διευθυντής, ο τάδε συνάδελφος, ο τάδε άνθρωπος, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου. Ξέρεις τι έκανε. Θα του πω εγώ τώρα. Ω, δεν θα του πεις τίποτα. Γιατί, δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί λέει παρακάτω, αλλά εναντίον εις αρχάς, εναντίον εις εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκάτρες, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της ουρανίας. Με τον διάβολο έχουμε να κάνουμε. Οι οποίοι με τους ανθρώπους, οι άνθρωποι μεν κοίτονται εν το πονηρό, αλλά δεν είναι αυτοί, είναι ο διάβολος που τους τσιγκλάει. Γι' αυτό δεν παλεύουμε μαζί τους, είμαστε στρατιώτες έτσι που παλεύουμε δια του Χριστού και την πανοπλία του Θεού, εναντίον σε αυτά τα πνεύματα, εναντίον στον διάβολο. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με φοβερά σκοτάδια, δεν είναι αστεία αυτά, χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη δύναμη, που τη δίνει μια ιδιαίτερη πανοπλία. Και αυτή η πανοπλία είναι η πανοπλία του Θεού. Αλληλούια. Και πριν τελειώσω, γι' αυτό δια τούτο λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη μέρα την πονηρά. Και η μέρα η πονηρά είναι η ώρα του πειρασμού. Να μην συμβιβαστούμε, μην σκύψουμε το κεφάλι μας και πούμε άντε θα αμαρτήσω αφού δεν είμαι σε αδυναμία, δεν μπορώ, θα κάνω αυτό που μου λέει η σάρκα. Όχι, μην σκύψεις, μην συμβιβαστείς, μην υποκύψεις, αλλά
να κάνω το θέλημα του Θεού. Ε. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν μόνο με την πανοπλία του Θεού και τα χαρακτηριστικά που είπαμε, που αποκτούνται δια της προσευχής δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί αν δεν πάω σε προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, ένδυση πανοπλίας δεν γίνεται να φορέσω, ούτε δια της γνώσης μόνο. Ξέρω ότι η πανοπλία είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι η μάχαιρα, άρα όχι. Στην προσευχή για να λάβουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Ε, αφού αντέξουμε στο πειρασμό, να μπορέσουμε να τον ξεπεράσουμε. Ο Θεός να μας βοηθάει όλους, όλους μας, όλοι είμαστε ομοιοπαθείς, όλοι είμαστε σε έναν αγώνα, όλοι είμαστε όχι μόνο παιδιά Θεού, αλλά και στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα μας λέει να φορέσουμε την πανοπλία Του, για να μπορέσουμε να σταθούμε. Γιατί είναι και καιροί πονηροί. Άλλο ήταν, αν θυμάστε, το 2019 και άλλα πράγματα ζούμε το 2021. Φανταστείτε σε ένα χρόνο και σε δύο χρόνια. Βέβαια, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον ο Κύριος έρχεται, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς να σταθούμε όσο μπορούμε κοντά στο Κύριο, που είναι η δύναμή μας. Ο Κύριος να ευλογεί.